Με ταυτόχρονη έπαρση της ελληνικής σημαίας και της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εορτάστηκε το πρωί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης η μέρα της Ευρώπης παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Σαν σήμερα η Ελλάδα πριν από 40 χρόνια έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το φως του Αττικού Ουρανού, στο βράχο της Ακρόπολης, οι σημαίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζουν ψηλά μαζί. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σεκαλεροπούλου, και οι αρχηγοί των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, σε ανοιχτή επιστολή τους για την ημέρα της Ευρώπης, αναφέρονται στη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνουν αδυναμίες και προκλήσεις, σημειώνουν όμως τη σιγουριά της αλληλεγγύης. Παρότι μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να μην είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που έχουν ανακύψει κατά την τελευταία δεκαετία, από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έως τις προκλήσεις θέσπισης ενός δίκαιου μεταναστευτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεχιζόμενη πανδημία, γνωρίζουμε ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για καθέναν από εμάς εάν ήμασταν μόνοι. Στη σημασία της συμμετοχής στην Ενωμένη Ευρώπη αναφέρθηκε ο Νίκος Νένδιας στο μήνυμα των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Ενωμένη Ευρωπαϊκή Οικογένεια των 27 χωρών υπερασπίζει και διαδίδει τις ευρωπαϊκές αξίες στον κόσμο. Η κοινή εξωτερική πολιτική μας αποτελεί προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Με εχμές προς την Ελλάδα και την Κύπρο συνόδευσε το μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης ο Ταγί Περτογάν, κάνοντας λόγο για αδυναμία της Ένωσης να καταστεί παγκόσμιος παίκτης. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει τα διμερεί του ζητήματα με την Τουρκία στους διαδρόμους της Ένωσης έχει καταλάβει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και εξασθένισε την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες απειλές. Si nous voulons garder la maîtrise de notre destin, c'est bien en tant qu'Européens que nous devons continuer à nous projeter sur la scène internationale pour défendre nos valeurs et nos intérêts. Αμέσως μετά τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας.